Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό μήνα και καλή Πρωτομαγιά. Χρόνια πολλά στον Ιερεμία, στον Πανάρετο, στην Μαραρέτη, στην Ισιδώρα, στην Δώρα, στην Ταμάρα, στον Φιλόσοφο, στον Σοφό και στη Φιλοσοφία που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Μεγάλης Τετάρτης, 1ης Μαΐου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Νέο ασθενοφόρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό διαθέτει πλέον το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής τελετής έγιναν το μεσημέρι στο Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καστοριάς τα εγγένεια του νέου οχήματος. Στο παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των αρχών της περιοχής ο πρόεδρος Σημεών Σπύρου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Καστοριάς, ο πρόεδρος Χιοταμίας του Συλλόγου Καστοριαίων Ομόνια, Δήμος Ιώκης της Ζαχαρίας Παπαναγνώστου, αντίστοιχα, καθώς και αρκετά μέλη του Συλλόγου η νοσηλεύτρια εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Καστοριάς Ελισάβετ Βούρδα, εθελόντριες νοσηλευκής, εθελόντριες σαμαρίτες του τμήματος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υποτροφιών και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Καστοριάς και απλοί πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που απαιτήθηκε για την αγορά του νέου αυτού υπερσύγχρονου οχήματος δόρισε ο Σύλλογος Καστοριαίων Ομόνια Νέας Υόρκης. Περισσότεροι από 200.000 Έλληνες από ολόκληρη την Ιφίλιο επέλεξαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών επιστολή datipes.gov.gr. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Δευτέρας με την ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων να διαμορφώνεται στις 202.556, καθώς το διάστημα 70 ημερών από την έναρξη λειτουργίας της η πλατφόρμα κατέγραψε 153.322 αιτήσεις εγγραφής από κατοίκους της επικράτειας και 49.234 από Έλληνες του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελλήνων του εξωτερικού κατέγραψε αύξηση ποσοστό 280% σε σχέση με τους 17.365 αποδήμους που ψήφισαν στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Συνολικά, οι εκλογές που θα ψηφίσουν επιστολικά στις ευρωεκλογές προέρχονταν από 128 διαφορετικές χώρες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία, όπως αναμενόταν, ήταν Έλληνες που διαμένουν στις χώρες της Ευρώπης, ενώ έχουν καταγραφεί εγγεγραμμένοι από 93 διαφορετικές χώρες στις οποίες δεν είχε συσταθεί εκλογικό τμήμα σε εθνικές εκλογές του Ιουνίου. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εκπνοή του τηλεσίγραφου για την εκένωση που είχε θέσει η διοίκηση του Columbia University και έλυγε 2 ώρα το μεσημέρι, οι φιλοπαλαιστίνοι φοιτητές που έχουν κατασκηνώσει στο ενδεδειγμένο υπαίθριο χώρο συνεχίζουν τις καταλήψεις με ανανεωμένο ενθουσιασμό και πείσμα εντός και εκτός κάμπους. Οι φοιτητές επέλεξαν να μην συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, αγνώρισαν τις απειλές για αποβολή και συνέχισαν διαμαρτυρία με συνθήματα και πλακάτ. Απαιτούν την άμεση κατάπαυση των Ισραηλινών καθαρίσεων και γενοκτονία στη Γάζα, διακοπή κάθε δεσμού με Ισραηλινά ακαδημαϊκά ιδρύματα και πάγωμα κάθε οικονομικής επένδυσης με το Ισραήλ. Μεταξύ των 32 ντοκουμέντων που εντοπίσαμε στο National Archives στο Κιού του Λονδίνου υπάρχουν 27 που αναφέρονται στην δράση των κατασκόπων στα Δωδεκάνησα και από ένα για την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Σε αυτό και στα επόμενα άρθρα, χρησιμοποιώντας αυτά τα ντοκουμέντα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε από μια άλλη σκοπιά την εικόνα της κατασκοπίας που επικρατούσε στην περιοχή στο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Συμμαχικό Κατασκοπευτικό Κέντρο βρισκόταν στο Κάιρο, υπό την διοίκηση των Άγγλων, αλλά η εκπαίδευση των κατασκόπων άρχιζε από τον Λίβανο και συνεχιζόταν στην Κύπρο. Από την Κύπρο, με την ανοχή της Τουρκίας και με τη συνεργασία αντόπιων παραγόντων, οι κατάσκοποι ταξίδευαν κατά μήκος των μικρασιατικών ακτών μέχρι να φτάσουν απέναντι στα Δωδεκάνησα. Απίστευτο και όμως γεγονός. Ο πρόεδρος Μειχτής Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Επιτροπής των Κριτικών Συλλόγων Νέας Υόρκης και συνάμα ραδιοπαραγωγός του Ελλάς FM Μανώλης Κουρουπάκης συμπεριελήφθη στο ψηφοδέλτιο που συνέταξαν την ίστατη στιγμή οι πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας και η Φορευτική Επιτροπή και στις εκλογές του Μεγάλου Σαββάτου κατάφερε να εκλεγεί, όπως και
όλοι οι άλλοι παμψηφοί εφόσον δεν υπήρχαν ανθυποψήφοι. Ο Μανώλης Κουρουπάκης τη Μεγάλη Δευτέρα εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας αφενός μεν δηλώνει ευθαρσός ότι δεν έχει βλέψει να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε ότι πληροφορήθηκε ότι ήταν υποψήφιος αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής σπυρών που ξέσπασε την Δευτέρα όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον κήπο σπιτιού αφού αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ανέφερε αστυνομική διεύθυνση της Σάρλοτ Μπέκλενμπεργκ έπειτα από το επεισόδιο που διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε συλληπιτήρια και υποστήριξη στους οικείους των θανόντων και στους τραυματίες και τους δικούς τους, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 προμεσημβρίας ώρας Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Megas Euros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!